Η Ένωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας Αρμονία στις 3 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 το βράδυ, γιορτάζει τα 30 χρόνια δημιουργικής πορείας στο χοροδιακό τραγούδι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Με πολύ μεγάλη χαρά, συγκίνηση αλλά και υπερηφάνεια, γιορτάζουμε αυτό το 30χρονο ταξίδι, μοναδικό και αξέχαστο, για όσους είχαν την τύχη να το ζήσουν, που μπορεί να συνάντησε δυσκολίες, όμως καταφέραμε να τις ξεπεράσουμε γιατί αγαπάμε τη χοροδιακή μουσική. Αυτό το 30χρονο χοροδιακό ταξίδι ξεκίνησε το 1992 από τον ενθουσιασμό, τον έρωτα για τη μουσική και τη συλλογική διάθεση ορισμένων ανθρώπων που πλαισίωσαν τον μαέστρο μας κύριο Μιχάλη Γαργαλιώνη, έχτισαν τις βάσεις και όλα αυτά τα χρόνια πρόκοψε και ανέπτυξε πλούσια καλλιτεχνική δράση τόσο στη χοροδιακή μουσική όσο και στον τομέα των δραμάτων με την έκδοση του περιοδικού Έκφραση για 20 χρόνια, καθώς επίσης και στο θεατρικό τομέα αλλά και στη δημιουργία παιδικής χοροδίας με μαέστρο τον Γιάννη Μωρόγιωργα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας στήριξαν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Χοροδή θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το μαέστρο μας, κύριο Μιχάλη Γαργαλιώνη, για τη δύναμη, την υπομονή και την αγάπη του για να πάμε μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ τις χοροδίες της πόλης μας, Ορφέα και Αλέκρη, που με την πολυπίκυλη και σημαντική παρουσία τους στο χώρο του χοροδιακού τραγουδιού, που μαζί με την αρμονία θα γιορτάσουμε τα 30χρονά μας, οπότε επιβεβαιώνεται η ρίση ότι το τραγούδι ενώνει τους ανθρώπους. Μαζί μας επίσης θα είναι και η πολυφωνική χοροδία Δήμου Βέλου Βόχας. Θέλω να τονίσω και να επισημάνω με έμφαση ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια είχαμε οργούς στη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο και όλους τους χορηγούς της πόλης μας. Συνεχίζουμε λοιπόν με το ίδιο μεράκι και την ίδια ζωντάνια και με αρκετές νέες ιδέες και με πολλές εκδηλώσεις για τη διάδοση του χοροδιακού τραγουδιού. Νίκος Κυριακουλάκος, μέλος του θεατρικού σχήματος, οι φίλοι του θεάτρου της Αρμονίας, το καιρό εκείνο. Όταν το 90, τη δεκαετία του 90 είχαμε φτιάξει ένα θεατρικό σχήμα που λεγόταν οι φίλοι του θεάτρου, αναζητούσαμε μια στέγη. Αυτή τη στέγη μας έδωσαν την ευκαιρία η θερμή αγκαλιά της Αρμονίας να τη βρούμε στην Αρμονία. Από το 1997 λοιπόν μέχρι το 2002 περίπου που λειτουργούσε το σχήμα, ανέβαζε κάθε χρόνο 2 με 3 παραγωγές και μάλιστα από το 97 και μετά που είχαμε φτιάξει το δικό μας θέατρο εκεί που τώρα είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εδώ στην Καλαμάτα, στα κτίρια λοιπόν στο αμφιθέατρο αυτό είχαμε φτιάξει το δικό μας θέατρο και εκεί στεγαστήκαμε. Εκεί ήμασταν μαζί με την Αρμονία. Ανεβάσαμε κάθε χρόνο 2 με 3 παραγωγές. Πηγαίναμε περιοδίες στα χωριά με τη βοήθεια του Δήμου, του εκάστοτε Δημάρχου, του Νομάρχη τότε, της Νομαρχίας. Και θεωρούμε ότι κάτι μπορέσαμε να δώσουμε κι εμείς στον χώρο του πολιτισμού. Η Αρμονία είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι προσιλωμένη στους στόχους της και έχει ένα δρόμο τον οποίο τον έχει χαράξει από τότε και παραμένει πιστή μέχρι τώρα. Συμπληρώνει 30 χρόνια. Ευχόμαστε και εις άλλα τόσα και άλλα τόσα. Δηλαδή τα παιδιά των παιδιών μας και πάει παραπέρα. Εμείς ευχαριστούμε την Αρμονία για όλα αυτά που μπόρεσε να μας δώσει, τα χρόνια που μας στέγασε, και ευχαριστούμε και τον κόσμο που στηρίζει πάντα τις προσπάθειες της Αρμονίας και καλούμε και εμείς τον κόσμο της Καλαμάτας και όχι μόνο να παραβρεθούν στην εκδήλωση. Καλημέρα και από μένα.
είμαι ο κύριος Μαυρίας, ο Ταμπίας της Χοροδίας. Εγώ θα σας πω μερικά πράγματα για το πρόγραμμα που θα ακούσετε τη Δευτέρα το βράδυ στο κάστρο Καλαμάτας. Δύο χοροδίες από την Καλαμάτα, η Αλέγκρη και ο Ορφέας, και μία χοροδία από τη Βόχα της Κορινθίας θα λάβουν μέρος. Και ασφαλώς και η χοροδία Αρμογέα της Καλαμάτας. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ τις χοροδίες που θα έρθουν να τραγουδήσουν μαζί μας. Λίγα λόγια τώρα για το πρόγραμμα κάθε χοροδίας. Λίγα λόγια. Ο Ορφέας. Ο Ορφέας, τη χοροδία τη διευθύνει ο Ιβάν Μάτζαρης. Στο πιάνο θα είναι ο Στράτος ο Νικολόπλος, παλιό μέλος της χοροδίας μας. Τον ευχαριστούμε για ό,τι έχει κάνει για μας. Τα τραγούδια. Τα τραγούδια είναι «Υπομονή», «Δύο παλικάρια από τα Ιβαλή», «Τζαμάικα», «Ο Τσάμικος», «Όρτσα τα Πανιά». Η χοροδία του Βέλου Βόχας Κορινθίας. Τα τραγούδια περισσότερο είναι τραγούδια Χατζηδάκη και Θοδωράκη. Με το λίχνο του Άστρου, «Μια πόλη μαγική», «Χάρδινο το φεγγαράκι», «Η μπαλάντα του Ούρη», «Μη ρωτάς τον ουρανό». Τέλος, η χοροδία Αλέγκρη θα τραγουδήσει μερικά τραγούδια από ξένο ρεπερτόριο και από ελληνικό. Τα τραγούδια αυτά είναι τα εξής: «Αλληλούια», «Αγία Μαρίνα», «Αγία Μαρίνα» είναι ένα παραδοσιακό της Κύπρου, «Somewhere over the rainbow», «What a wonderful world», «Viva la musica». Τέλος, η δική μας χοροδία έχει τα εξής τραγούδια: «Μια γιορτή», «Κόκκινα χείλη», δημοτικό, «Χόρεψαν τα άσπρα πουλιά», «Η ελεύθερη και ωραία», «Όταν σχορεύω» και «Τι ζητάω» και τέλος «Το φεγγάρι κάνει βόλτα». Μαέστρος θα είναι ο κύριος Γαργαλιώνης ο Μιχάλης και πιστεύω να σας δούμε, να τραγουδήσετε μαζί μας, να περάσετε μία όμορφη βραδιά. Γιατί το αξίζει τον κύριο της Καλαμάτας να έρθει στο κάστρο να τραγουδήσει μαζί μας. Ένα τελευταίο τραγούδι μαζί με τις άλλες. Θα υπάρξει και ένα τελευταίο τραγούδι, δεν ξέρω ποιο είναι. Εντάξει. Κάποιος γιορτάζει θα είναι το τραγούδι, το τελευταίο που θα τραγουδήσουν όλες τις χοροδίες μαζί. Αυτά έχω να σας πω. Σας περιμένουμε να έρθετε ελεύθερη να γιορτάσουμε μαζί. 9 η ώρα είναι. Ελεύθερη είσοδος. Ελεύθερη είσοδος. Και εύχομαι η χοροδία μας να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ.